Κύριε Γεωργαδάκη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουμάντο, και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είδαμε από τα πλάνα που έχουμε δει εμείς, γιατί δεν είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που έχουν πάθει τη ζημιά. Είδαμε τους συνεταιρισμούς να έχουν σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς. Είδαμε ποιμνιοστάσια καταστραμμένα με πάρα πολλά ζώα, δυστυχώς απανθρακωμένα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Κοιτάξτε, είναι μια τραγική εικόνα. Οι συνάδελφοί μας, δημοτρόφοι, είδανε κόπης μιας ζωής να καταστρέφονται ολοσχερώς μπροστά στα μάτια τους. Είναι χιλιάδες τα ζώα τα νεκρά. Εκτιμάται πάνω από το 60% του νομού στο ζωικό κεφάλαιο έχει καταστραφεί. Έχουν πεθάνει τα ζώα. Σκεφτείτε, ξεπερνάνε τα 4.000 τα νεκρά ζώα. Και οι περιοχές που καήκαν, όπως ο Άγιος Γεώργιος, που είναι εκεί κατά περισσότερο τα καμένα ζώα, που ήταν πολύ μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, ήταν 15 μονάδες κτηνοτροφικές και οι 13 καήκαν. Εκεί έχουμε απώλεια 2.500 ζώων, αποθήκες με ζωοτροφές που καήκαν ολος καιρός, ποσκοτόπια, και όσα ζώα καταφέρουν και επιβιώσαν δεν έχουν τροφές να φάνε τώρα. Είναι 4 μέρες τα ζώα που έχουν πρόβλημα οι κτηνοτροφικοί, που δεν έχουν τροφές να τα ταΐσουν, γιατί έχουν καεί τα πάντα. Έχουν καεί τα πάντα, ναι. Ταυτοχρόνως έχουμε και σε χωράφια πολύ μεγάλες καταστροφές. Έχουμε και σε λεώνες, αμύγδαλα, σε χωράφια και σε άλλες καλλιέργειες, όπως βαμπάκια, εκεί η περιοχή που είχε. Έχουμε καταστροφές, είναι μεγάλη πληγή. Θρυνήσαμε και θύμα, ένα συνάδελφο κτηνοτρόφο, την ώρα που προσπαθούσε να γλιτώσει τη μονάδα του, έπεσε ηρωικά στις φλόγες, και είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου δεν υπήρχε και πυροσβεστική. Ήταν ένα πυροσβεστικό όχημα μόνο, και οι αγρότες με τα τρακτέρ και με τις τρουμπίνες, οι συνάδελφοί μας, προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Δεν υπήρχαν μέσα. Όπως και αντίστοιχη εικόνα ήταν και στις άλλες περιοχές, γιατί οι καταστροφές αυτές είναι και στο Σέσκλο, που καήκαν τα κτηνοτροφικές μονάδες, είναι άλλο χωριό. Το ίδιο και στο Βελεστίνο και Αερινό. Ήταν πολύ μεγάλη κλίμακα της φωτιάς. Κοιτάξτε, γύρω στα 70 χιλιόμετρα περιμετρικά ήταν η φωτιά. Πολύ μεγάλο. Αλλά πολύ μεγάλη δεν έκταση. Πολύ μεγάλη έκταση. Και πολύ γρήγορα από ό,τι καταλάβαμε. Και πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει ακόμα το ακριβές νούμερο. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβές νούμερο, γιατί γίνονται αιτήσεις και καταγραφή ζημιών, γιατί μπορεί να γίνει αδικία. Αλλά ξεπερνάει το 60% της καταστροφής. Να ρωτήσω κάτι για να καταλάβουμε. Όταν λέμε 4.000 ζώα, αυτό, αν μπει κάποιος στη διαδικασία, φαντάζομαι όταν ανακοινωθούν τα μέτρα, θα είναι μία αποζημίωση αναζώο. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα γίνει ή κάπως έτσι γίνεται συνήθως. Μπορούμε να μιλήσουμε με αριθμούς, με ποσά, για να καταλάβουμε το μέγεθος? Κοιτάξτε, ένα ζώο στοιχίζει γύρω στα 300 ευρώ πρόβατο. Άμα είναι αγελάδι, γιατί έκανε και αγελάδες, είναι πολύ πιο ακριβό μια αγελάδα. Τώρα ένα πρόβατο που πλειοψηφία ήταν πρόβατα έχει 300 ευρώ. Άμα βάλουμε και τη μονάδα και τις εγκαταστάσεις και τις ζωοτροφές. Τις εγκαταστάσεις. Καήκαν και μηχανήματα, καήκαν αρμηχτήρια, εκτροφία, ταΐστρες οι λεγόμενες, που είναι εξελιγμένα. Αυτά είναι ανεπανόρθωτη ζημιά. Τώρα βγαίνει στον ουρανό, δηλαδή ένας κτηνοτρόφος μεσαίος, δηλαδή με 700 ζώα, μας είπε, γιατί να υπολογίσει τη ζημιά, βγαίνει γύρω στα 400.000 ευρώ. Για έναν κτηνοτρόφο, για μία μονάδα. Για έναν κτηνοτρόφο. Και εσείς μας είπατε μονάδα. Ότι σε μία περιοχή καταστράφηκαν 13 μονάδες από τις 15. 13. Και όσα ζώα έχουν επιβιώσει, γιατί οι κτηνοτρόφοι πήγαν να ανοίξαν τα κοπάδια τους και προσπαθήσαν να τα βγάλουν τα ζώα έξω την ώρα της φωτιάς. Πολλά δεν βγήκαν, αλλά και πολλά καήκαν, έπεσαν από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν ευθύνες όμως. Και οι αποζημιώσεις για τους συναδέλφους μας, αγόρα τους κτηνοτρόφους, θα είναι δύσκολες και θα είναι και πνιχρές. Το βλέπουμε συνέχεια και με προηγούμενες καταστροφές. Είμαστε παθών. Υπάρχουν ευθύνες από όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί
από είτε μικρή βλάστηση εκεί η περιοχή που πήρε φωτιά και σε χορτάρια εκεί η φωτιά. Από ένα σημείο που ξεκίνησε η φωτιά κάκει το 1 τρίτο σχεδόν της Μαγνησίας. Είναι αδιανόητο. Εν έτη 2023 να ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Και για μία ακόμη φορά οι αγρότες κτηνοτρόφοι να είναι οι πληττόμενοι, να είναι έρμεοι και βέβαια να δυνατούν τώρα να τα βγάλουν πέρα. Γιατί σήμερα πώς θα συνεχίσουν να ζουν τις οικογένειές τους όταν έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους, οι παραγωγές τους. Ακόμα και τα ζώα που πιθανόν έσωσε ο καθένας, το θέμα είναι πού θα τα... πώς θα συνεχίσει να τα συντηρεί και να συνεχίσει να έχει τον κύκλο εργασιών που είχε. Πρέπει φαντάζομαι να γίνουν κάποιες εργασίες που και αυτές έχουν ένα κόστος. Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι υποζημίες στο 100%. Δεν θα υποζημιωθούν στο 100%. Θα είναι πενιχρίας. Όπως είναι σε άλλες περιοχές και στο παρελθόν. Εμείς καλούμε εδώ και τώρα την κυβέρνηση να πάρει θέση και να γίνουν γρήγορα εκτιμήσεις, να δοθεί οικονομική ενίσχυση τώρα στους φθινοτρόφους και ταυτοχρόνως να αποζημιωθούν στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις η ζημιά τους. Γιατί η οικονομική ενίσχυση λέμε τώρα, γιατί πρέπει να αγοραστούν ζωοτροφές, να συνεχίσουν να ζουν τις οικογένειές τους. Σκεφτείτε, έχει χαθεί σε αυτό το χωριό, στον Άγιο Γεώργιο, 800 τόνους γάλα παράγει αυτό το χωριό σε ένα χρόνο. 800 τόνοι χαθήκαν. Και αυτό είναι ανυπολόγιστη ζημιά. Τώρα και τα ζώα είναι και ζωές. Δεν είναι μόνο ότι είναι ζώα και κόστος. Κάθε κτηνοτρόφος είναι δεμένος με τα ζώα του και τα χάσε τα ζώα του. Γιατί δεν υπήρξε αντίδραση άμεση από το πρεσβευτικό σώμα και ευθύνες έχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν ευθύνες. Και πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν. Δεν μπορεί τα καλοκαίρια να κυγόμαστε, το χειμώνα να πνιγόμαστε τα χωράφια μας, τα χωριά μας να γίνονται θάλασσα. Με το χιονάκι στην Αθήνα που είχαμε δει, εγκλωβίστηκε ο κόσμος. Τα καλοκαίρια να κυγόμαστε, να μην έχουμε να ποτίσουμε. Αυτά είναι ευθύνες. Είναι ευθύνες και παθογένειες του κράτους μας. Που όλες οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη. Χωρίς καμία διάκριση. Όλες έχουν βάλει το λιθαράκι τους και βάζουν στη ζυγαριά τις ζωές μας σαν κόστος. Έχετε επικοινωνήσει με το αρμόδιο Υπουργείο να μεταφέρετε τα αιτήματα των ανθρώπων της περιοχής σε σχέση με αυτό που είπατε και εμένα, ας πούμε, για την ολική αποζημίωση, για την ταχύτητα των διαδικασιών, για τις αποζημιώσεις? Υπάρχει επικοινωνία και θα γίνουν άμεσες ενέργειες, έχουν ξεκινήσει. Είναι δημόσια τα αιτήματά μας, τα έχουμε αναρτήσει. Γνωστοποιήθηκαν σε όλους και σταλθήκαν. Περιμένουμε απαντήσεις, θα απαντήσουμε και δυναμικά με κινητοποιήσεις, γιατί το κίνημα από χρόνια έτσι έχει κερδίσει σαν αγρότες, σαν κτηνοτρόφοι, ό,τι έχουμε κατακτήσει κάτω από τον αγώνα. Δίνεται μας, ένα χρονικό μας περιθώριο στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο και μετά θα πάτε σε κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε, το έχουν το περιθώριο τώρα, γιατί τώρα είμαστε ακόμα, θα μαζεύουμε τις τάχτες μας που είναι και λογικό τώρα, για αυτές τις μέρες ακόμα είμαστε σε τρέξιμο, μαζεύουμε. Και σε κατάσταση σοκ, φαντάζομαι, αρκετό κόσμο. Τους κτηνοτρόφους, είμαστε στις φωτιές με μηχανήματα, προσπαθούσαμε κι εμείς σε κίνημα να αντιπαλέψουμε αυτή τη λέγα από την πυρκαγιά μόνοι μας για μια ακόμη φορά. Και γίνονται συσκέψεις σε χωριά, συγκεντρώσεις. Και θα δούμε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που θα κρίνουν τα επόμενα βήματα. Θα κάνουμε τα επόμενα βήματα. Μάλιστα. Ό,τι βέβαια πάρουν απόφαση οι ίδιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Γιατί εμείς εκπρόσωποι είμαστε. Φαντάζομαι συλλογικά λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις έτσι κι αλλιώς. Συλλογικά, μπράβο, και με συνελεύσεις με τους συλλόγους μας, κατά τόπους που υπάρχουν, τους κτηνοτροφικούς αγροτικούς, και θα δράσουμε. Αλλά είναι και στην αγροτική παραγωγή μεγάλες καταστροφές. Υπάρχουν καταστροφές. Σε χωράφια. Σε καλή έργεια. Και σε χωράφια. Mm-hmm. Και από τις εκρήξεις στην 111 μάχες καήκανε και χωράφια και ο συνεταιρισμός, ο εινοποιητικός από την έκρηξη κάγει. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημίες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εικόνα. Σκεφτείτε, είναι σχεδόν το 1 τρίτο που φαίνεται η εναέρια φωτογραφία της Μαγνησίας, είναι σχεδόν το 1 τρίτο από πάνω που φαίνεται ψηλά. Μάλιστα. Και σε λίγη ώρα θα έχουμε και την εκτίμηση. Α,
Περιμένετε να έχετε την εκτίμηση της τελικής ζημιάς. Των στρεμμάτων που κάνει. Των στρεμμάτων, έτσι, μάλιστα. Κύριε Γεωργαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.